Ουάρτα βρίσκει τρόπο να περάσει το Γιαννούλη. Μία ακόμη σέντρα, φάτσα με το 2-0 ο Μανούσος. Μανούσος, μία ακόμη κάθετη, την έφερε στα αριστερό. Η προσπίση καταπληκτική, καταπληκτικό γκολ δεύτερο δικό του. Κάνει ό,τι θέλει ο Ατρόμητος σε αυτά τα 35 λεπτά αγώνα εδώ στο Περιστέρι. Εδώ απάντηση στην σκακέρα από τον προπονητή του Τρικάνου. Να δούμε αυτή τη φάση με τον Μπαστακό, ο οποίος περνάει την κάθετη για τον Ντάοντα. Ο Ντάοντα γυρίζει, ευκαιρία και η μπάλα στα δίκτυα. 1-1 ισοφαρίζει με τον Μανούσο. Είναι αξιοπρόσεκτο το πως η Δυνάμο έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές ευέλικτους να ανταποκρίνονται σε διάφορους ρόλους εδώ. Η ευκαιρία γκολ. Μανούσος 4-1 στο 74. Κόβουν τη Δυνάμο, Ενσικουλού και πάλι. Γυρίζει πολύ ωραία ο Μανούσος. Θα κάνει το σουτ στα δίχτυα. Γκολ για τον Ατρόμητο. Μανούσος. Στο 80 λεπτό η ομάδα του Περιστερίου παίρνει το προβάδισμα. Εδώ ξανά η φάση. Πολύ ωραίο το σουτ, την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Γκάτορ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ελφύς πρωταγωνιστή του Ατρόμητου από ένα σημείο και μετά στο μάτς. Μανούσος μες στην περιοχή, ευκαιρία για τον Ατρόμητο, η μπάλα στα δίχτυα του Αμπάρη, 5-0. Μένει κάτω από ο Ίκοβιτς, παιχνίδι που συνεχίζεται κανονικά. Ο Μανούσος παίρνει από τον Μπρούνο, έκανε το σουτ γκολ για τον Ατρόμητο. Ο σκόρερ είναι ο Μανούσος, έρχεται από τον πάγκο. Τρία λεπτά αργότερα ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού Ευθύμης Κουλούρης έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Μανούσος με κεφαλιά ψαράκι έκανε το 0-1 για τον Ατρόμητο. Ούμπιντες, σέντρα για τον Βέλιο, η ευκαιρία και το 2-1. Ο Μανούσος στο 43. Ο Μανούσος προλαβαίνει τον Κόστρνα και εκτελεί. Μανούσος εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Την κατοχή της μπάλας. Παλιά η μακρινή ευκαιρία για τον Ατρόμητο, γίνεται το σούτ, 1-0 άμεσα. Έχει χρόνο το παιχνίδι. Ο Μανούσος κάνει το σούτ, ο Κνέτ δεν μπορεί να σταματήσει την προσπάθειά του. Ο Ατρόμητος κάνει το 2-0. Ο Μανούσος με 3 μέτρα φορά. Πλασάρι στη γωνιά του Καραβέλη για το 2-2. Παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 ο Ατρόμητος. 20 λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Μανούσος έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά τον Ατρόμητο. Η επέμβαση και από κοντά το 1-0 από τον Μανούσο. Τρουμπής έχασε από την πίεση του Ανδρούτσου και συνέχεια περνάει μπάλα για τον Μανούσο. Ο Μανούσος με 2 αντιπάλους επιχείρησε το σούτ πάνω στα σώματα. Επιμένει ο Μανούσος. Γκολ! Για την άμυνα του Όφη. Γκολ επιμονής από την άλλη πλευρά για τον όλο και πιο όριμο ποδοσφαιρικά. Και με το VAR ο Μανούσος εκτέλεσε. Τράνης για το Μανούσο. Εξαιρετικά ο Ατρόμητος. Ο Μανούσος περνάει και τον τερματοφύλακα και σκοράρει. Υπέροχη ομαδική προσπάθεια για τους κυπεδούχους. Ο Μανούσος, ο μόνιμος σκόρερ αυτής της ομάδας, τη βάζει μπροστά στο σκορ. Λίγα μέτρα φόρα. 52 λεπτό και το 2-0 με τον Μανούσο για την ομάδα του Περιστερίου. Ο Μανούσος εκτελεί. Πλέον το παιχνίδι του Ατρόμητο από τα αριστερά με τον Ανδρούτσο. Θέλει να πετάξει απέναντι στο Μανούσο. Ανοίγει το σκορ. Ο πρώτος σκόρερ του Ατρόμητου. Και ο Ραμπέγιο και ο Μανούσος πατάνε περιοχή. Είναι και ο Ανδρούτσος έκανε τη σέντρα. Μανούσος εντυπωσιακή κεφαλιά. Δεύτερο δικό του γκολ στο παιχνίδι. Καταπληκτική εκτέλεση στο 38 από το Μανούσο. 2-0. Ο Ατρόμητος σε μια ακόμη φάση πιέζει ψηλά. Πάλι ο Μανούσος. Κίνηση και τρίτο γκολ από τον Μανούσο. Είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στο 44 κάνει το 3-0 με 3 δικά του γκολ στο παιχνίδι. Και πάλι εκτελεστή. Πέρασε η μπάλα ο Μεγιάδο, Ραμπέγιο, κόντραρε η μπάλα, η ευκαιρία 0-1. Μανούσος απέναντι στον Κνέτ, πλάσαρε, σκόραρε. Τρίτο στο εφετινό πρωτάθλημα, εκτελεί 1-1. Απέναντι από τον Βέρχουλστ, 2-2. Ατρόμητος παίρνει προβάδισμα. Με καλή εκτέλεση του Μουνίθη, κεφαλιά στα δίχτυα. Μανούσος, για μία ακόμη φορά. Λέγαμε προηγουμένως ότι είχε να σκοράρει στις τελευταίες 9 εμφανίσεις του.
το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου λοιπόν. Ευνηδιάζει ο Απόλλων. Ο Μανούσος, δεν υπάρχει offside, θέλει να αποφύγει και καταφέρνει το Βέρχουρστ γκολ. Ξεπερνά και τον Βέρχουρστ από δύσκολη θέση. 1-1 με τον Μανούσο. 28 λεπτό. Μανούσο στην άλλη γωνία ο Κνέτ. 0-3. Σφραγίζει λοιπόν την νίκη του Ατρόμητος με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.